Λοιπόν, κάνεις πάγκο λάθος τόσα χρόνια. Δεν ξέρω καν πώς έχεις επιβιώσει. Απαράδεκτο, ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε και να πετύχεις και το ιδανικό αποτέλεσμα για το σώμα σου. Χωρίς τραυματισμούς, χωρίς ενοχλήσεις, ενώ γίνεσαι παντοδύναμος και χτίζεις ένα ισχυρό στήθος πανοπλία με καλούς ώμους και χέρια επίσης. Γιατί πολλοί χτίζεται πολύ το στήθος τους και μετά έχουν μικρά αδύναμα χέρια μωρού και φαίνεται το φυσίκ τους ανόητο. Θες να είναι και ομοιόμορφο το φυσίκ σου και να φαίνεσαι καλύτερα ποτέ. Πάμε να μάθουμε να κάνουμε πάγκο με κλειστή λαβή. Γιατί αξίζει να κάνεις πάγκο και παίρνω τη σωστή θέση, αλλά γιατί αξίζει να κάνεις πάγκο με κλειστή λαβή. Όλοι πάνε και πιάνουν την μπάρα ανοιχτά να μειώσουν το εύρος κίνησης, μπας και σηκώσουν κάνα κιλό παραπάνω και χαρούν αυτοί και οι αδύναμοι φίλοι τους. Ο λόγος που θέλεις να κάνεις κλειστή λαβή, θα σου πω σήμερα εδώ, πως και θα σου δώσει περισσότερη ασφάλεια στην άρθρωση του ώμου και θα σου δώσει μεγαλύτερο εύρος κίνησης, γιατί θα αναγκαστεί το χέρι να πάει πιο κάτω, οπότε θα τοποθετεί το στήθος σε μεγαλύτερη διάταση και επειδή θα έχεις μεγαλύτερο εύρος κίνησης, θα έχεις ισχυρότερο και μεγαλύτερο ρέθισμα υπερτροφίας, οπότε έχουμε ήδη 2-3 θετικά, αλλά και θα ενεργοποιήσει παραπάνω το πάνω στήθος σου, γιατί θα είναι σε διάταση και θα ενεργοποιηθούν περισσότερο. Το έχουν δείξει και έρευνες αυτό, κατά 30% περισσότερο οι μυϊκές ίνες στο πάνω στήθος, που είναι σημαντικό και πολλοί δεν έχουν καν πάνω στήθος, δεν έχουν καν κρέας εδώ πέρα. Δεν ενώνονται καν η κλίδα τους με το κάτω στήθος, απαράδεκτο. Και ως εκ τούτου, επειδή θα έχεις κλειστή λαβή, θα νιώθεις καλύτερα και τους ώμους σου, χωρίς καμία ενόχληση, και θα ενεργοποιούνται περισσότερο και οι τρικέφαλοι, αλλά και η πρόσια μοίρα του ώμου. Έτσι, δεν θα καταλήξεις με τεράστιο στήθος σαν κοτόπουλο. Θα καταλήξει με στήθος πανοπλία, δυνατούς ώμους 3D και τρικέφαλους σκληρούς σαν πέτρα. Ακολούθησε για περισσότερα και η τεχνική στην πράξη φαίνεται κάπως έτσι.